Και ενώ τα τουριστικά έσοδα τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν πτωτική πορεία, όλοι περίμεναν η φετινή χρονιά να αποτελέσει την αρχή μιας νέας άνοιξης για τον ελληνικό τουρισμό. Τα έσοδα άλλωστε για το κράτος, όπως λένε, θα προκύψουν από την σταθερότητα και την αύξηση του τζίρου. Και όχι από την συνεχόμενη αλλαγή φορολογικών συντελεστών. Μεγάλη επιτυχία σημείωσε ο πρώτος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για προμήθεια φαρμάκων στα νοσοκομεία. Η εξοικονόμηση δαπανών που επιτεύχθηκε έφτασε το 80%. Την ίδια ώρα με εντατικούς ρυθμούς ολοκληρώνεται το σχέδιο συγχωνεύσεων των κλινικών σε νοσηλευτικά ιδρύματα. Ούτε στα πιο τρελά της όνειρα δεν θα μπορούσε να φανταστεί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας την εξοικονόμηση πόρων που θα προέκυπτε από την πρώτη ηλεκτρονική δημοπρασία για την αγορά 4 νοσοκομιακών φαρμάκων. Η τιμή εκκίνησης, η οποία ήταν μάλιστα η χαμηλότερη προσφορά από εταιρεία που δραστηριοποιείται στη χώρα μας, έκανε θεαματική βουτιά και κατέληξε σχεδόν 80% πιο κάτω. Συγκεκριμένα, για ένα αντιβιωτικό νέας γενιάς, η τιμή εκκίνησης ήταν 1,4 εκατομμύρια ευρώ και έφτασε προσφορά, η οποία και κλείδωσε φυσικά, στις 222.000 ευρώ. Καλά ακούσατε, 84% κάτω. Μιλάμε για κέρδος 1 εκατομμυρίου 168.000 ευρώ. Το δεύτερο φάρμακο, ένα αντιθρομωτικό από 51.680 ευρώ αρχική τιμή, αγοράστηκε με 26.000 ευρώ. Εξοικονόμηση 49,7%. Οι προσφορές από τον Διεθνή Διαγωνισμό με τη συμμετοχή 14 εταιριών ήταν η κάθε μία ξεχωριστά και ένα δώρο στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας. Το τρίτο φάρμακο, κάψουλες για το στομάχι, είχε ξεκινήσει με 88.000 ευρώ. Η τελική προσφορά κατέβηκε 50.000 ευρώ λιγότερα. Τέλος, η ίδια η ουσία σε ενέσιμη μορφή από 600.000 ευρώ έκλεισε στις 165.000. Μία εξοικονόμηση της τάξης των 435.000 ευρώ. Συνοπτικά, το Υπουργείο έπρεπε να διαθέσει 2.139.680 ευρώ για τον εφοδιασμό των νοσοκομείων με αυτές τις τέσσερις φαρμακευτικές ουσίες. Αλλά με τις προσφορές να πέφτουν η μία μετά την άλλη, προμηθεύτηκε τις αναγκαίες ποσότητες με μόλις 431.222 ευρώ. Ήταν έκπληξη ακόμη και για μας. Δεν περιμέναμε τόσο υψηλή εξοικονόμηση. Φανταστείτε τι έχει να γίνει όταν τεθούν σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό όλα τα φάρμακα. Η επιτυχία στον τομέα των φαρμάκων δεν αναμένεται να συνεχιστεί και στο σχέδιο συγχώνευσης κλινικών. Το σχέδιο συγχωνεύσεων κλινικών που είχε ανακοινωθεί ήταν τόσο αλλοπρόσαλο και καταστροφικό που είχε ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων. Στο τραπέζι έπεσε νέα μελέτη η οποία απλώς επιδεινώνει το κλίμα. Διαβάζουμε στην πρόταση αυτή ανατριχιαστικά πράγματα. Μιλάνε για μεικτές κλινικές με μεικτή σύνθεση γιατρών και αρρώστων. Οι κλινικές καταργούνται με τη σημερινή μορφή τους και από τις 2.000 που λειτουργούν θα συνενωθούν περίπου οι 350. Με 35.000 άδειες για φρουτάκια πρικίζει η κυβέρνηση των ΟΠΑΠ σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την αξία του εν ώψη της αποκρατικοποίησης του οργανισμού. Ταυτόχρονα με την κίνηση αυτή το Υπουργείο Οικονομικών αποσκοπεί να εισπράξει 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ έως το Σεπτέμβριο, όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων. Στην νομιμοποίηση του τζόγου προχωράει η κυβέρνηση που σχεδιάζει να χορηγήσει άδεια στον ΟΠΑΠ για 35.000 φρουτάκια τα οποία θα κατακλείσουν και πάλι κάθε γειτονιά στην προσπάθεια που γίνεται προκειμένου να ενισχυθεί η αξία του οργανισμού εν ώψη της πολιτικής ιδιωτικοποίησής του. Το κράτος μπορεί να βρει άλλες παροχές για να βγάλει λεφτά. Ο τζόγος είναι ότι η καταστροφή υπάρχει. Ειδικά για τους νέους. Με τροποποιήσεις που κατέθεσε στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο συζητείται στη Βουλή, ο Ευάγγελος Βενιζέλος χορηγεί στον ΟΠΑΠ 35.000 παιχνιδομηχανές, από τις οποίες οι 16.500 θα αξιοποιηθούν από τον ίδιο τον οργανισμό, ενώ παράλληλα 50 πρακτορία του ΟΔΙΕ αναμένεται να γίνουν και αυτά του ΟΠΑΠ και θα διαθέτουν μέχρι 3 παιχνιδομηχανές. 18.500 θα παραχωρηθούν εναντί ανταλλάγματος με διεθνή διαγωνισμό σε 4 έως 10 ιδιωτικές εταιρείες, με την κυβέρνηση να προσδοκά έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις ύψους 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρέπει να στραφούμε σε άλλα πράγματα, όχι τώρα στο τζόγο. Δεν γίνεται το πρόβλημα έτσι. Θεωρώ ότι είναι κακή κίνηση, λάθος κίνηση. Ο εθισμός του Έλληνα στο τζόγο είναι γνωστός και η κυβέρνηση εν μέσω κρίσης προσπαθεί να τον εκμεταλλευτεί, κατακλείζοντας και πάλι χιλιάδες ίντερνετ καφέ, ακόμα και πρακτορία του ΟΠΑΠ, με φρουτάκια τα οποία κατά το παρελθόν έχουν καταστρέψει πολλές οικογένειες. Είναι κακό αυτό, είναι κομπίνα, είναι απάτη για τον κοσμάκι. Δεν είναι παιχνίδι, είναι απάτη.
Η αποκρατικοποίηση του ΟΠΑΠ μπορεί ακόμα να μην έχει αποφασιστεί από την κυβέρνηση, ωστόσο, όπως τόνισε ο κύριος Βενιζέλος, στόχος των αλλαγών αυτών είναι η περαιτέρω ενίσχυση του οργανισμού, ο οποίος αποτελεί ένα από τα βασικότερα περιουσιακά της στοιχεία. Πάμε τώρα στον Στέλιο Κράλογλου να μας πει για την ρύθμιση που κατατέθηκε στην Βουλή και προβλέπει περικοπές έως 50% στα επιδόματα των δημοσίων υπαλλήλων. Στέλιο. Ρύθμιση που περιμένουμε να τη δούμε με το ενιαίο μισθολόγιο. Φαίνεται ότι έχει πρεμούρα να κάνει τις περικοπές η κυβέρνηση και την κατέβασε αυτή τη ρύθμιση με το πολυνομοσχέδιο. Οι περικοπές, Άκη, είναι μεγάλες. Φτάνουν μέχρι το 50% σε πολλά επιδόματα γιατί είναι σαρωτική ρύθμιση και μάλιστα περικόπτονται αναδρομικά από 1η Ιουλίου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι στη μισθοδοσία του Αυγούστου οι δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν τις περικοπές και του Ιουλίου και του Αυγούστου. Πάμε να δούμε λοιπόν ποια είναι τα επιδόματα που μειώνεται και ποιες είναι οι απώλειες. Καταρχήν, όπως βλέπετε και στην κάρτα, μειώνεται αναδρομικά από 1η Εβδόμου του 2011. Πάμε στο κίνητρο απόδοσης που παίρνουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Αυτό μειώνεται κατά 50% και υπολογίζεται ότι ανάλογα με το μισθό οι απώλειες θα είναι από 28 μέχρι 50 ευρώ μηνιαίως. Τώρα, το κίνητρο απόδοσης, ειδικά για τους διπλωματικούς υπαλλήλους και επιστήμονες που δουλεύουν στο Υπουργείο Εξωτερικών, περικόπτεται μόνο κατά 30%. Υπολογίζονται απώλειες εκεί 62 ευρώ, κάτι παραπάνω από 62 ευρώ μηνιαίως. Τώρα, πάμε στο επίδομα όλων των ερευνητικών Ινστιτούτων. Εδώ έχουμε ένα επίδομα το οποίο κόβεται κατά 25% σε όλους όσους δουλεύουν σε ερευνητικά Ινστιτούτα, όπου θα πρέπει να περιμένουν απώλειες από 35 έως 97 ευρώ. Παράλληλα έχουμε 20% μείωση στο επίδομα, στο ειδικό ερευνητικό επίδομα και 20% προσέξτε στα επιδόματα νοσοκομιακής απασχόλησης γιατρών του ΕΣΥ, ειδικού λειτουργήματος αρχιερέων της Εκκλησίας, είναι ουσιαστικά αφορά όλους τους αρχιερείς αυτό, ειδικής απασχόλησης ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας, σε όλα τα σώματα ασφαλείας τα επιδόματά τους κόβεται κατά 20%, εκπαιδευτικού προσωπικού ακαδημιών του εμπορικού ναυτικού. Αυτό αφορά συγκεκριμένη κατηγορία και εδώ έχουμε 20%. Επίσης, για τους δικαστικούς έχουμε μία μείωση 15% για ένα επίδομα δημιουργίας και ενημέρωσης βιβλιοθήκης δικαστών. Διαβάζω ακριβώς μέσα από την εγκύκλιο. Όλες αυτές οι απώλειες θα φανούν άκρη στη μισθοδοσία του Αυγούστου. Μάλιστα. Στέλιο Κράλογλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Φωτιές ανάβει ο νέος Δάφκας σε χιλιάδες συνταξιούχους που παίρνουν πάνω από 1.400 ευρώ. Μεγάλοι χαμένοι είναι όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους, αφού θα πληρώσουν επιπλέον χαράτσι. Την ίδια στιγμή μπαίνει μαχαίρι και στις συντάξεις του ΟΓΑ, αλλά και στο ΕΦΑΠΑΞ. Από την 1η Αυγούστου μπαίνει σε εφαρμογή ο νέος ΛΑΦΚΑ που θα συρρυκνώσει ακόμη περισσότερο το εισόδημα των συνταξιούχων. Μέχρι και σήμερα η εισφορά για την υψηλότερη σύνταξη κυμαίνεται από 4 έως 10% για όσους παίρνουν πάνω από 1.700 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση η εισφορά θα κλιμακωθεί από 6 έως 14%. Αντέχει ο συνταξιούχος και άλλες. Όχι, πώς θα, βεβαίως δεν το αντέχει ο άνθρωπος. Με το ζόρι ζούμε. Όλα τα χρόνια. Κοίταγαν τους δικούς τους, την πάρτη τους. Αυτή τη στιγμή γίνονται πράγματα. Η Ελλάδα λέει δεν έχει λεφτά. Εγώ αν ήμουν πρωθυπουργός, καταρχήν δεν θα έπαιρνα μισθό. Δεν τους λείπει το χρήμα. Και θα πήγαινα με τα πόδια ή κολυμπώντας όπου πήγαινα. Αυτοί που θίγονται περισσότερο είναι οι συνταξιούχοι κάτω των 60 ετών, για τους οποίους η ειδική εισφορά κατά μέσο όρο θα φτάσει στο 8% και θα αφορά όσους συνταξιοδοτήθηκαν με τα προγράμματα εθελούσιας εξόδου. Καθιερώνεται ο ΛΑΦΚΑ και στις επικουρικές συντάξεις. Θα αφορά τις επικουρικές άνω των 300 ευρώ και με την εισφορά να κυμαίνεται από 3 έως και 10% ανάλογα με το ύψος της παρεχόμενης σύνταξης. Από τη νέα ρύθμιση εξαιρούνται ωστόσο οι συντάξεις μητέρων ανηλίκων, αποστράτων, καθώς και όσοι συνταξιοδοτήθηκαν υποχρεωτικά με τον νόμο. Πολλά πράγματα. Στα πάντα και στο σούπερ και στο ντύσιμο και σε όλα. Σε όλα. Και στη λαϊκή υπάρχει, θα πάρεις πιο λίγα πράγματα από εκεί που έπαιρνες πιο πολλά. Και στο ρούχα και στα παπούτσια, σε όλα. Κόπια. Τα δώρα μόνο για τα επιδόματα αυτά είναι κάπου 2.300. Συν το ΛΑΦΚΑ, το καινούριο, το πρώτο και το δεύτερο. Συν το επικουρικό 10% που θα κόψουν από Οκτώβριο-Σεπτέμβριο, πότε είναι. Από την 1η Ιανουαρίου του 2012 όμως αυξάνεται και η εισφορά αγροτών του ΟΓΑ, ενώ όσοι περιμένουν το ΕΦΑΠΑΞ μάλλον θα εκπλαγούν, αφού η κυβέρνηση σχεδιάζει περικοπές ύψους 10%.
Αμετανόητος εμφανίστηκε ο 32χρονος εκτελεστής της Νορβηγίας, ο οποίος οδηγήθηκε για δεύτερη φορά ενώπιον της δικαιοσύνης, μία εβδομάδα μετά την πρωτοφανή τραγωδία που βύθισε στο πένθος ολόκληρη τη χώρα. Οι αρχές αναζητούν τώρα πιθανούς συνδέσμους του, ενώ σοκ προκαλεί η αποκάλυψη ότι είχε προγραμματίσει και άλλες επιθέσεις τη μοιραία ημέρα. Μία εβδομάδα πριν, η Νορβηγία βάφεται στο αίμα, βυθίζεται στην απόγνωση και τον τρόμο, στο μίσος του Άντερς Μπρέιβικ. Η ισχυρή έκρηξη με την υπογραφή του έξω από το κυβερνητικό κτίριο στο Όσλο παγώνει τη χώρα, για να ακολουθήσει το μακελιό στο νησί Ουτόγια, εκεί που χωρίς κανένα δισταγμό σκότωσε εν ψυχρό δεκάδες νέους ανθρώπους. Μία εβδομάδα μετά, το σοκ δεν έχει περάσει. Η Νορβηγία πενθεί για τα θύματά της, αναζητά εν αγωνίως απαντήσεις, κρατώντας από ένα τριαντάφυλλο το σύμβολο του Εργατικού Κόμματος, όπως πια και των θυμάτων αυτής της τραγωδίας, πλήθος κόσμου, πολιτικοί, μαζί με τους συγγενείς όσων χάθηκαν ή τραυματίστηκαν, τους τιμούν και κρατούν ενός λεπτού σιγή. I am proud of being the leader of an organization with so many brave young people who respond to hatred with love. They are our heroes. 1 week ago, we were in the middle of a summer camp filled with activity and happiness. Today, we are here in our deepest grief. Δρόμοι και πεζοδρόμια στο Όσλο έχουν πλημμυρίσει από λουλούδια, κεράκια, σημαίες της χώρας. Ο κόσμος δεν σταματά να πηγαίνει. Μικροί και μεγάλοι κάθονται εκεί, με το βλέμμα κατεβασμένο και σκέφτονται τους νέους που τόσο άδικα και βία χάθηκαν. Ίδια εικόνα και στο νησάκι Ουτόγια, το νησί Παράδεισο, που ο παρανοϊκός μετέτρεψε σε κόλαση. We have seen people coming every day, spending quite a lot of time here as well, looking at it, thinking about what has happened and reflecting on those who have been killed. Την ώρα που ένας ολόκληρος λαός επιχειρεί να σταθεί ξανά στα πόδια του, η εικόνα του Μακελάρη δεν σταματά να προκαλεί τρόμο. Για δεύτερη φορά σήμερα, ο Άντερς Μπρέιβικ ανακρίθηκε από την αστυνομία σχετικά με τις πληροφορίες που έδωσε στην πρώτη 7-ωρη κατάθεσή του. Στη φωτογραφία που βλέπετε, κατά τη μεταφορά του στο αστυνομικό μέγαρο, το πρόσωπό του μόλις που διακρίνεται. Το μόνο που φαίνεται είναι το ισχνό του χαμόγελο. It could be connected to Anders Breivik's claims that there are two further right-wing cells here in the country that he had been working with. A lot of people just don't believe that. They think he's trying to scaremonger. The police, though, can't be as blasé, if you like, as that. They have to investigate it. Σοκ, μάλιστα, προκαλεί η αποκάλυψη του δικηγόρου του ότι ο Άντερς Μπρέιβικ είχε προγραμματίσει και άλλα χτυπήματα για την ίδια ημέρα, την 22 Ιουλίου. Ενώ την ίδια στιγμή, δύο Νορβηγοί ψυχίατροι ανέλαβαν την ψυχιατρική αξιολόγηση για να ξεκαθαρίσουν εάν ο 32χρονος είχε επίγνωση του τι έκανε. Κι όμως οι μαρτυρίες των διασωθέντων επιβεβαιώνουν ότι ο άνδρας αυτός κινήθηκε μεθοδικά και γνώριζε ακριβώς το στόχο του, να σκοτώσει όσο το δυνατόν περισσότερους. Ο Άιβιτ περιγράφει τον τρόμο. When he started shooting, we ran down to the water on the backside of the island and I tried to hide behind some rocks. But there were too many of us to hide and after 40-45 minutes he came there and he saw us and he told us that he was from the police and we were safe. I didn't believe him and some of the other guys did and he shot them. Με τις αρχές να αναζητούν τους πιθανούς συνεργάτες τους στην Νορβηγία και το εξωτερικό, στη Βρετανία ο Πολ Ρέι, ακροδεξιός blogger, τον οποίο ο Άντερς κατονόμασε ως μέντορά του, παραδέχεται ότι ενδέχεται να ενέπνευσε τον Νορβηγό, αλλά δηλώνει ότι δεν είχε οποιαδήποτε επαφή μαζί του. I've got no links whatsoever with Anders Breivik. And I've got no links whatsoever with any Knights Templar organization. Το τι ωστόσο ενέπνευσε τον 32χρονο Μακελάρη, μία εβδομάδα μετά τις επιθέσεις, κανείς δεν μπορεί να πει με απόλυτη σιγουριά. Το μόνο που μπορεί κανείς να πει είναι ότι παιδιά, όπως η 15χρονη Μπυρκίτε που βλέπετε σε αυτό το βίντεο να παίζει κιθάρα στο σχολείο της, χάθηκαν βία, απότομα και άδικα. Χτυπημένα από το μίσος και την παράνοια ενός δολοφόνου. It goes like this, the fourth, the fifth, the one, the fourth.